Να είμαστε το Barry on Point και πάλι. Καλώς ήρθατε. Ένα καινούριο βίντεο ξεκινάει. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Θυμηθείτε αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, like, share, κάντε τα τώρα και ξεκινάμε να φτιάξουμε ένα πολύ εύκολο πασχαλινό καλάθι. Το βάζουμε εδώ. Τα υλικά μας φυσικά είναι και σήμερα από τη EuroIn, όπως πάντα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μία φορά. Το καλάθι μας εδώ το έχω φτιάξει με τα κλασικά πασχαλινά χρώματα, κόκκινο και κίτρινο. Θα το φτιάξουμε άλλη μία φορά με πιο μοντέρνα, πιο εναλλακτικά, πιο απαλά χρώματα, με μοβ και λαχανή. Για να πλαισιώσουμε αυτό το πασχαλινό μπαλόνι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω μία πεντάδα στις 5 ίντσες μόνο μπαλονάκι με ένα νεράκι από κάτω, βαριδάκι. Άλλη μία πεντάδα ίδια ακριβώς. Να. Θα τις περιστρέψω. Και τις ξανατακτοποιώ έτσι ώστε η κάτω πεντάδα να είναι από κάτω και η πάνω πεντάδα επάνω. Απλώς ξεκινάνε όλες από το ίδιο κέντρο. Τις έχω ενώσει να είναι όλοι οι κόμποι ενωμένοι μαζί. Να, ουσιαστικά πέρασα τη δεύτερη πεντάδα από μέσα από τον κόμπο και την ξαναέβαλα πάνω στη θέση της. Έχουμε φτιάξει λοιπόν την πρώτη και τη δεύτερη σειρά. Η τρίτη σειρά είναι άλλη μια πεντάδα με μπαλόνια link αυτή τη φορά. Να τα, φουσκωμένα λίγο παραπάνω, στις 6 ίντσες. Πεντάδα που θα τη δέσω εδώ, από πάνω. Ένα κόμπο από αυτά και ένα κόμπο από τα κάτω μπαλόνια και τα δένω. Η επόμενη σειρά είναι ένα κολιέ από 10 μπαλόνια μοβ φουσκωμένα στις 4 ίντσες. Link δεμένα σε ένα κύκλο. Θα τα δέσω ένα παρά ένα στις ουρίτσες του link της τελευταίας σειράς. Ξεκινάω. Το γυρίζω ανάποδα. Παίρνω μία πεντάδα από μπαλόνια μοβ κατασκευής. Να. Μπαλόνια 260 που τους έχω αφήσει περίπου 10 πόντους ξεφούσκωτο θεμένα σε μία πεντάδα. Θα τα περάσω και αυτά στο κέντρο. Εδώ που συναντιούνται οι δύο πρώτες σειρές.
Δείτε τώρα τι έγινε. Μπήκε ανάμεσα σε κάθε πενταράκι το μπαλόνι κατασκευής, το εκτόπισε και έτσι η σειρά η πρώτη με τη σειρά τη δεύτερη που ήταν όπως φωλιάζει μια απλή κολόνα, δηλαδή το μπαλόνι της μίας σειράς ήταν στη μέση της προηγούμενης, τώρα εξαιτίας του μπαλονιού κατασκευής είναι ίσια. Όπως είναι και εδώ. Ξεκινάω λοιπόν με τα μπαλόνια κατασκευής. Βάζω το χέρι μου να κουμπάει εδώ στα πενταράκια, κόβω και 4-8 δάχτυλα, ξανακόβω. Και φτάνω στον κόμπο του κολλιέ του link. Είναι ο κόμπος που ενώνεται στο link με την πεντάδα, την τελευταία, όχι στο κοινό, εδώ που ενώνεται το link με την κολόνα. Το περνάω από μέσα και το αφήνω. Θα κάνω το ίδιο και στα επόμενα. Το καλάθι αρχίζει να σχηματίζεται. Τώρα θα φτιάξουμε την κάτω σειρά του γύσου, του καλαθιού. Εδώ λοιπόν θα παίξουμε μία τσιμπητή. Το δάχτυλο και κόβω. Μία τσιμπητή εδώ ακόμη και θα την περάσω σε αυτή την ένωση. Οκτώ δάχτυλα. Φτάσαμε εδώ. Τελείωσε το πρώτο κομμάτι. Θα κάνω το ίδιο και μετά άλλα 4 μπαλόνια.
Το κάτω μέρος λοιπόν είναι έτοιμο. Πάμε να κόψουμε τα υπόλοιπα παλόνια. Πάμε τώρα να κάνουμε το επάνω μέρος του γύσου, το οποίο θα είναι φυσικά άλλο χρώμα. Ήρθε η ώρα να βάλουμε το λαχανί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τώρα έχω να τα τακτοποιήσω έτσι ώστε να φαίνονται με την ίδια διάταξη που είναι και εδώ. Τι κάνω λοιπόν, παίρνω
μία σιλιά πριν από τη ζυγητή και την άλλη σιλιά μετά. Το ίδιο και εδώ. Τώρα θα βάλω το μπαλόνι με το φόιλ. Έχω μία σιλίτσα από 1,60 από λεπτό μπαλονάκι. Την διπλώνω στα 4 και την περνάω στη μέση του βόμβα. Παίρνω το μπαλόνι μου με ένα κομματάκι από μπαλόνι κατασκευής, από τα σκραπ όπως πάντα. Θα το στερεώσω. Το τελευταίο που έχουμε να κάνουμε στο καλάθι είναι να βάλουμε το χερούλι. Εδώ όμως έχουμε ένα μεγάλο μπαλόνι, άρα θέλουμε ένα μεγαλύτερο χερούλι. Εκεί έχω βάλει ένα μονό που το έχω πιάσει από τη μία πλευρά στην άλλη. Το μπαλόνι ήταν μικρό και μου αρκούσε. Εδώ όμως θα κάνουμε ένα μεγαλύτερο. Τι κάνουμε λοιπόν. Μπαλόνι κατασκευής, 2,60, ζευγαράκι, μόρ και λαχανή. Φουσκωμένα σχεδόν τέλεια. Πάμε να τα κάνουμε ένα κορδονάκι. Έχω λοιπόν ένα κομμάτι δεξιόστροφο και ένα αριστερόστροφο από την κρυστά. Θα τα δέσουμε το ένα από τη μία πλευρά και το άλλο από τη μία και θα τα ενώσουμε στην κορυφή. Περνάω λοιπόν το πρώτο εδώ στην κορυφή. Στην αντικριστή τσιμπητή θα περάσω το άλλο. Θα δέσω τις δύο άκρες.
εδώ σε αυτό το καλάθι θα προσθέσω μερικές λεπτομέρειες. Θα μπορούσα να βάλω ένα φιόγκο εδώ πάνω, πασχαλινό, λαχανή, μοβ ή λευκό, γιατί έχει και λευκό το μπαλόνι. Προτιμώ όμως, επειδή έχει λουλούδια, να του βάλω και εγώ λουλουδάκια και εδώ και κάτω στο καλάθι, έτσι μια λεπτομέρεια από λουλουδάκια. Απλά, όχι τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, εδώ. Θα βάλουμε και δύο ίδια λουλούδια εδώ. Βάλω και εδώ ένα ίδιο φιλαράκι με αυτό και τέλος. Να τα καλάθια μας. Με την ίδια ακριβώς δομή, χρησιμοποιώντας λίγο διαφορετικά χρώματα,
διαφορετικά στοιχεία, πάντα ακολουθώντας το κεντρικό μπαλόνι, το foil. Εδώ σοκολατένιο λαγουδάκι, άρα κλασικά κόκκινο-κίτρινο με πιο μικρό χερούλι, με γονό, γιατί το μπαλόνι είναι μικρό. Εδώ μεγαλύτερο μπαλόνι 18, μοβ λαχανί, μας καθοδήγησε μόνο για τα χρώματά του, με ροζ λουλουδάκια, με διπλό χερούλι, γιατί αλλιώς, επειδή είναι μεγάλο το μπαλόνι, θα πνιγότανε. Και αυτομάτως, επειδή έχει μεγαλύτερο χερούλι, δείχνει και το καλάθι πολύ μεγαλύτερο, ενώ ουσιαστικά είναι το ίδιο μέγεθος το κάτω μέρος. Αυτή ήταν η ιδέα του καλαθιού που ήθελα να δώσω σήμερα, φυσικά χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία. Μπορεί να γίνει ένα καλαθάκι, δωράκι, για γενέθλια, για περαστικά, για χρόνια πολλά, για ευχαριστώ, συγγνώμη. Θα μπορούσε να έχει μόνο ένα πουκετάκι με λουλούδια, θα μπορούσε να είναι ένα όμορφο ντεκόρ, μπουφέ. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μας τη γνώμη σας. Στείλτε μας σχόλια και παρατηρήσεις. Αν σας άρεσε, κάντε like και share. Θυμηθείτε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε πολύ και τη Heroin για τα πολύ όμορφα υλικάκια για το σημερινό βίντεο. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας!